Για να δούμε το σερβίς. Καλή υποδοχή από τον Αλεξίε που παίρνει και την επίθεση. Δεν τελειώνει όμως. Το μπλοκ του Πάκου που μετανόμενο σα σταματάει πρόσκαιρα και τον Γκάρετ που είναι εντυπωσιακό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού για τον Πάκου. Πολύ καλή παρουσία του Αμερικανού. Στην άμυνα του σερβίς είναι ένα ολοκληρωμένο παίκτη. Φιλίπποφ έκανε το σερβίς, ο Ραμπέρτη πολύ γρήγορα με πάει. Θα πάρει τον πρώτο για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Σαβράνοβιτς. Υποδοχή από τον Ραου Βέρτιγκ που του επιστρέφει ο Τεβαπόρτη με διπλό μπλοκ, δεν μπορεί να περάσει. Δουμπλάρει ο Σμιτ. Τεβαπόρτη και πάλι για ο Ραου Βέρτιγκ. Και πάλι τον μπλοκ του Πάο με τον Όκολιτς να είναι εντυπωσιακός. Επαναλαμβάνω, ο κορυφαίος μπλοκέρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτοιμος να σερβίρει. Στεφάνου, εξαιρετική υποδοχή. Ευκαιρία για τον Ντάβιντ Σμιτ που δέχεται όμως τρομερό μπλοκ από τον Όκολιτς που επίσης είναι εξαιρετικός αυτό το πρώτο σετ. Τρίτο μπλοκ για τον Σέρβο. Σμαραγδής. Σημαδεύει η Εφρεμίδη. Πρώτος χρόνος από τον Όκολιτς. Σετ μπολ για τον ΠΑΟΚ. Σμιτ. Πολύ δύσκολη υποδοχή. Φιλίππο. Για τα Κουρίδη που τελειώνει σε πρώτο χρόνο όμως την επίθεση ιδανικά. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει... Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα πάρει το πρώτο σετ 21-25 από τον Καναδά. Με ύψος 2-8. Πραγματικός γίγαντας ο Γκάβιν Σμιτ. Άσος, είπαμε, είναι ο καλύτερος σερβερ του Ολυμπιακού. Δύσκολη φάση, αλλά βλέπουμε πόσο εύκολο γίνεται πλέον με το... Μηχάνημα, λέει, ούτε διαμαρτυρίες, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς. Το μπλοκ του Ολυμπιακού σταματάει πρόσκαιρα του Σαφράνοβιτς, είναι ευκαιρία για τον Πάο. Κραπ Πάικ, βγάζει ο Αλεξίεφ. Τεβαπόρτη και πάλι Αλεξίεφ μπλοκάρεται εύκολα από τον Ντακουρίδη και τον Σαφράνοβιτς. 9-6, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 3 πόντων στο δεύτερο σετ. Ο Πάοκ έχει πάρει το πρώτο. Φιλίπποφ. Μπλοκ αυτή τη φορά από τον Σμιτ. Είναι εντυπωσιακό το μπλοκ. Άσος τώρα από τον Σμιτ. Δεύτερο στο παιχνίδι. Πανηγυρίζει ο Καναδός, θα βλέπετε εδώ. Στεφάνο. Ραου Βέρντινγκ. Μέσα η μπαλά. 20-13. Ψηλό μπλοκ. Στεφάνου. Δεν είναι καλή υποδοχή. Εύκολο rebound στο φιλέ του Όκολιτς. Και τελείωμα. Η διαφορά θα πάει στους 3 πλέον. 23-20. Για να δούμε. Του σεβ. Τεβαπόρτη. Ραου Βέρντινγκ μάχεται στο φιλέ. Και θα πάρει τον πόντο. Ο Ολυμπιακός σοβαρίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο. Ο Σέρβος γίγαντας της ομάδας του δικέφαλου του Βορρά με ύψος 2-5 ο Κολίτς σημαδεύει τον Αλεξίεφ. Πολύ δύσκολη υποδοχή. Ευκαιρία για τον μπλοκ του ΠΑΟΚ που σταματάει την πρώτη φορά το καρφί του Ραου Βέρντινγκ. Σμιτ αυτή τη φορά. Με ψηλό μπλοκ περνάει απλά την μπάλα. Φιλίππο έχει ευκαιρία να παίξει με τον Κλαμπ Πάικ που μπλοκάρεται όμως εντυπωσιακά από τον Γκάβιν Σμιτ. 4-4. Ο Τζούρις που έφυγε και από την Πουάντια έκανε μόλις δύο εμφανίσεις. Ναι, αυτό δείχνει ότι δεν ήταν καλά. Τραυματίστηκε κιόλας. Τώρα είναι στην Ιταλία. Περιμένει το πρώτο παιδί η γυναίκα του. Παντρεύτηκε το καλοκαίρι ο Τζούρις. Εξαιρετικός. Περιμένει Ραου Βέρντινγκ και Στεφάνου. Σημαδεύει Αλεξίεφ. Σκολέψε. Βλέπετε πόσο δυσκολεύεται. Στεφάνου και πάλι για τον Σμιτ. Και πάλι εύστοχος ο Αμερικανός που είναι. Τριπλό μπλοκ, νομίζω πέρασε όμπερ. Τρομερός. Απίστευτος. Ο Πάοκ έχει προβάδισμα στο τρίτο σετ. Στεφάνου. Τεβαπόρτη για Αλεξίεφ. Βγάζει ο Σαφράνοβιτς ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σαφράνοβιτς με διπλό μπλοκ μπλοκάρεται, αλλά τον πλάρει τον εαυτό του. Βγάζει ο Κάρτ για τον Κλαπάικ. Κλαπάικ με διπλό μπλοκ. Θα περάσει ο Κλαπάικ. Θα σώσει την παίκτη του Ολυμπιακού. Απλά την περνάει ο Τεβαπόρτη και νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αφιλίπο για τον Κλαπάικ. Πολύ ψηλά και αυτό πάνω από τα μπλοκ. Φοβερό βόλεϊ 13-15. Για μένα είναι σημαντικό να ασχολούνται όλοι με τον αθλητισμό. Κλαπάικ. Στεφάνου. Στην Παχτή που έχει πάρει τη θέση του Τεβαπόρτη. Μπλοκ από τον Φιλίπποφ. Με τρία σερβίρι. Γκάρετ δεν είναι καλή υποδοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ραου Βέρντινγκ με τριπλό μπλοκ θα το κερδίσει τον μπλοκ. 19-22 ο Ολυμπιακός πλησιάζει τους 3. Τεβαπόρτη. Εφρεμίδης. Φιλίπποφ. Γκλάπα. Εκ νέο μπλοκ από τον Σμαραγδί. 23 όλα. Ο Κολίτς, floating service. Δυσκολεύεται ο Χριστοφιδέλης, αλλά βγάζει για τον Τεβαπόρτη. Ραου Βέρντινγκ θα περάσει. Παράταση στο τρίτο σετ, 24 όλα. Πολύ δύσκολη υποδοχή του Κώστα, πάρα πολύ δύσκολη υποδοχή του Κώστα. Εδώ Σμαραγδής, από τους κορυφαίους παίκτες στο τρίτο σετ για τον Ολυμπιακό.
Κακή υποδοχή. Σφύριγμα, υπέρβαση για τον Πάο. Εδώ υπέρβαση δείχνει ο Θεμελής. Διαμαρτυρίες από τους παράγοντες και τους προπονητές του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η φάση. Βλέπετε εδώ έχει πατήσει ο Φιλίπποφ μέσα από την περιοχή του. Ο Ποπόφ τη μία χρονιά με τον Μέρλο, με τον Μέρλο. Ναι. Και την πρώτη χρονιά ήταν ο Στόρκ με τον Χέλντ. Με τον, πώς το λέγανε αυτό, ο Χέλντ, ο Στόρκ και ο Γκαβρίλο. Ο Γκαβρίλο. Και τον Φιλίπποφ στο σερβίς. Εδώ, Ντίμα Φιλίπποφ. Εξαιρετική υποδοχή του Ραουβέρντι. Και βέβαια, ο Γκάβε Σμιθ δεν έχει τέτοια υποδοχή ο Μιλιακός. Εδώ, Ζένια Γκόλσακη. Το σκόρ του Μετρέα, εξαιρετική πάσα από τον Τέμπα Πόρτη. Αλεξίεφ, η μπάλα δεν βρίσκει στην οροφή, αλλά περνάει στην πλευρά του Πάου που έχει ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο. Τα κουρίδες όμως δεν τελειώνουν τη φάση. Τα Βαπόρτη, Γκάβιν Σμιτ, θα νικήσει τον Γκάρετ. Ραουβέρντινγκ, άσος. 22-14. Τακουρίδης, floating service, Αλεξίεφ, Τεβαπόρτη για τον Παπαλεξίου. Ο μικρός στην πρώτη επαφή θα πάρει και τον πρώτο πόντο που είναι ο τελικός πόντος. Ο Ολυμπιακός θα πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια νίκη που θα του δώσει τη δυνατότητα να δηρωθεί στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Θα είναι η ομάδα που θα έχει μέχρι τέλους το απόλυτο πλεονέκτημα. Μάριε, ο Σκούρδας δίπλα μας ήταν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτός που σχολίαζε.